Είναι μια συνάντηση των πολιτών της Ευρώπης, η οποία με τους πλέον έγκριτους εισηγητές, την παρουσία των βουλευτών και ευρωβουλευτών, την ανταλλαγή των εμπειριών, των επισκέψεων στους χώρους παραγωγής, τον κοινό προβληματισμό αγροτών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, θεσμικών συλλογικών φορέων, με τη γευσιγνωσία και τα πολιτιστικά δρόμενα και τις τουριστικές εξορμήσεις, θα ανοίξει νέα οπτική και νέες προοπτικές για τους πολίτες και ειδικότερα τους αγρότες των τεσσάρων Δήμων μας. Συζητάμε λοιπόν για τις αλλαγές της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, πώς δηλαδή να αποφύγουμε τις τρευλώσεις του παρελθόντος, πώς θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη ώστε να βγούμε από την κρίση με καλύτερη αγροτιά, καλύτερα προϊόντα, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη Ευρώπη. Αυτή την ενδιαφέρουσα διαδρομή των επόμενων 6 ημερών οριοθέτησαν οι 4 Δήμοι και πρωτίστως οι Δήμαρχοι, στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Προσωπικά ανήκω σε εκείνους τους αυτοδιοικητικούς που πιστεύουν ότι η κρίση δεν θα περάσει χωρίς περισσότερη αυτοδιοίκηση, χωρίς δυνατότερη περιφερειακή οργάνωση, χωρίς συμμετοχή της κοινωνίας, χωρίς άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες. Και θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο έχει δρομολογηθεί σε αυτή τη σωστή κατεύθυνση. Στόχος μας είναι να μην πέσει αυλαία μετά την 6η Μαρτίου, αλλά η δυναμική και η όσμωση του συνεδρίου να μετατραπεί σε ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου του Δήμου, των ειδικών επιστημόνων, των ιδιωτών, των συνεταιρισμών και με φορέα το Δημοτικό Αγροτικό Ινστιτούτο να καθοδηγεί τον αγρότη και τον επαγγελματία να προωθεί τις ανταλλαγές με τους αδελφούς Δήμους για να πετύχουμε αυτό που είναι και ο στόχος του συνεδρίου. Η οργάνωση του συνεδρίου στηρίχθηκε στη δουλειά πολλών αιρετών, εθελοντών και υπαλλήλων του Δήμου. Τις ευχαριστίες τις επίσημες θα κατανείμει αρμοδιότερο νεμού ο Δήμαρχος. Η αξιοπιστία του συνεδρίου έχει στηριχθεί στην ποιότητα των εισηγήσεων και την επιλογή της θεματολογίας. Η επιτυχία όμως του συνεδρίου θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή και τον προβληματισμό των συνέδρων, που είναι και ο τελικός στόχος αυτού του συνεδρίου. Ξεκινάμε λοιπόν με τους καλύτερους ιονούς και θα παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Μάτα, τον πρώτο εισηγητή, ο οποίος είναι καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο ο οποίος μας απασχολεί και με ένα πλούσιο βιογραφικό το οποίο θα ήταν κουραστικό να στο αναφέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχα να έρθω χθες το βράδυ από το Βορρά. Διαπίστωσα πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα, οδηγώντας γύρω στις 9 ώρες από το ένα άκρο για να έρθουμε για να βρούμε ένα άλλο άκρο εδώ πέρα, εντελώς διαφορετικό. Πρώτα χαιρετώ και καλωσορίζω και εγώ όλους και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που έρχονται και από άλλες χώρες μέσα σε αυτό το πνεύμα, γιατί νομίζω τα προβλήματα και πάντα θεωρώ και κηρύττω τα προβλήματα δεν είναι ποτέ μόνο δικά μας. Έχω εμπειρίες, γυρίζω σε όλη την Ευρώπη και νομίζω κάθε γωνιά της Ευρώπης είναι η ίδια και σε κάθε γωνιά υπάρχουν τα προβλήματα παραπλήσια με αυτά που βλέπεις μερικές φορές στο χωριό σου.
βλέποντας το πρόγραμμα και πώς διαμορφώθηκε και το όλο πνεύμα του, μια που φέρνει την κάπη και την κρίση μαζί, η ομιλία μου θα επικεντρωθεί επάνω σε αυτό το σημείο, μια που είναι και λίγο εισαγωγική. Εάν δείτε από την Επιτροπή, η νέα κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι δικά μου, είναι από slides τα οποία τα πήρα από την Επιτροπή. Έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Έβαλα λίγο με κόκκινα γράμματα μία πρόκληση που τη λένε οικονομική κρίση. Πιστεύω ότι είναι το πιο ουσιαστικό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Και το πώς θα επιλύσει αυτό το κομμάτι της οικονομικής κρίσης εξαρτάται αν αντιμετωπιστούν και άλλες οι προκλήσεις. Διότι όταν υπάρχει οικονομική κρίση, όπως βλέπετε, ούτε τα περιβαλλοντολογικά μπορείς να αντιμετωπίζεις, ούτε τα επισυστικά μπορείς να αντιμετωπίσεις, ούτε τη διακύμηση των τιμών μπορείς να αντιμετωπίσεις, ούτε τα περιφερειακά μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Παραλύει ολόκληρος ο μηχανισμός. Και αυτό ακριβώς το ζούμε εμείς και το ζουν και κάποιες άλλες χώρες, άσχετα αν θεωρείτε ότι είναι μόνο η Ελλάδα. Σημασία έχει ότι το ζει όλη η Ευρώπη, διότι αυτά είναι ευρωπαϊκά. Είναι ένα κλειδί. Βέβαια, αν πάμε λίγο παρακάτω, μας λέει πάλι η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Και πάλι βλέπετε με τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με τη βιώσιμη διαχείριση, ισορροπημένη περιφερειακή ανάγκη. Και πάλι τονίζω ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και πιάνω και μια άλλη λέξη κλειδί, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διότι ουσιαστικά χωρίς την ανταγωνιστικότητα πιστεύω πάλι δεν επιλύεται τίποτα. Πάλι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Και το ερώτημα είναι, εμείς που ασχολούμαστε με τη γεωργία, τι ρόλο παίζει αυτή η γεωργία? Γιατί να διαφερθούμε για τη γεωργία? Αυτοί οι μαθητές εδώ πέρα που κάθονται και ήρθανε, γιατί να διαφερθούν για τη γεωργία? Τι με μένει εμένα για τη γεωργία? Καθόλου δεν με ενδιαφέρει για τη γεωργία, εάν πρέπει να ασχοληθώ ή όχι. Γιατί? Γιατί η ΚΑΠ και η οικονομική κρίση? Γιατί η γεωργία? Πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τι σημασία έχει αυτή η γεωργία. Και πώς θα την καταλάβουμε? Οι πολιτικοί μας θα μας πούνε μεθαύριο ότι βεβαίως είναι πολύ σημαντική η γεωργία. Να, στην Ευρώπη σας φέρνω εδώ πέρα και σας λέω συμβάλλει 3,5% στο ΑΕΠ, λένε. 3,5% στο ΑΕΠ. Είναι πολύ, πολύ. Αλλά 3,5. Γιατί να ενδιαφερθώ για το 3,5 και να μην ενδιαφερθώ για το υπόλοιπο? Το 3,5 είναι ακόμα μικρό. Γιατί αυτή η νεολαία μεθαύριο να διαφερθεί για το 3,5 και να μην διαφερθεί για το υπόλοιπο 95 τόσο? Έτσι εκτιμούμε τη γεωργία? Και τι ρόλο θα παίξει η ΚΑΠ αν είναι το 3,5? Νομίζω, και θέλω να το τονίσω, ότι κάνουμε όπως κάναμε και εμείς στην Ελλάδα. Γιατί κάποτε ήμουν σε ένα υπουργείο, σε μια συμβολευτική επιτροπή, και όταν λέγαμε ότι η γεωργία είναι το κλειδί για τη χώρα μας, μου λέει, κύριε καθηγητά, αυτά είναι ξεπερασμένα. Η Ελλάδα έγινε βιομηχανική πια. Με βιομηχανική χώρα δεν μας χρειάζεται η γεωργία. Γιατί λάθος αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Τι μας ξέφυγε? Μας ξέφυγε ένα πράγμα. Ότι ο κλάδος αυτός σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει ένα χαρακτηριστικό μοναδικό. Είναι, όπως λένε στα αγγλικά, unique.
μοναδικό που δεν το έχει κανένας κλάδος. Είναι μια μηχανή η οποία μπορεί να κινήσει ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρη την οικονομία. Γιατί αυτό το unique, γιατί αυτή η μοναδικότητα? Δεν είμαι καλός σχεδιογράφος, αλλά απλώς σας παρουσιάζω εδώ πέρα αυτή τη μοναδικότητα που έχει αυτός ο κλάδος. Είναι ο μοναδικός κλάδος που συνδέει τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις, τόσα εκατομμύρια ανθρώπων από την παραγωγή μέχρι τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει κανένας κλάδος. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι η γεωργία, η μεταποίηση, η διακίνηση, οι καταναλωτές, προμηθευτές, τα πάντα. Λέω πολλές φορές στους φοιτητές, πηγαίνετε και επισκεφτείτε μια έκθεση αγρότικα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα δείτε γεωργικά προϊόντα, θα δείτε 1000 προϊόντα εκτός από τα γεωργικά. Όλος αυτός ο μηχανισμός γυρίζει γύρω-γύρω από αυτό που λέγεται αγκρικάτσο, το 3,5%. Αυτό το 3,5% κινεί το άλλο 20%, ανάλογα από χώρα σε χώρα. Αυτό το 3,5% αν το χάσει η Ευρώπη, θα χάσει και το υπόλοιπο. Αυτή τη σύλληψη την έχουμε χάσει. Και δεν αντιληφθήκαμε πόσο συνδέεται αυτό το πράγμα και τι σημασία έχει να μην χαθεί όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Ήμουν σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για το food industry και εκεί πάντα τονίζαμε αυτή τη μοναδικότητα που έχει αυτός ο κλάδος. Και αν χάσεις το ένα κομμάτι του, αργότερα θα χάσεις και το υπόλοιπο και το υπόλοιπο. Δεν είσαι σίγουρο ότι θα το κρατήσεις. Σας δίνω ορισμένα στοιχεία εδώ πέρα για να καταλάβετε τη σημασία που έχει για όλη την Ευρώπη αυτός ο μηχανισμός και αυτός ο κλάδος. Η βιομηχανία τροφίμων θεωρείται στην Ευρώπη από τους πιο δυναμικούς κλάδους και μάλιστα η βιομηχανία είναι μετά τα μέταλλα, είναι ο δεύτερος μεγάλος κλάδος. Και αν το βάλουμε μαζί με τη γεωργία, ουσιαστικά είναι ο πρώτος κλάδος, ο οικονομικός κλάδος που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη των 27. Εάν δείτε, εργάζονται 17 εκατομμύρια άνθρωποι με προοπτικές μόνο σε αυτόν τον κλάδο. 310.000 επιχειρήσεις. Και αυτές οι επιχειρήσεις, εννοείται ότι υπάρχουν και άλλες που συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις και υπερδιπλασιάζονται. Έχω πάρα πολλά στοιχεία εδώ που δείχνει όλη την εικόνα για όλη την Ευρώπη, πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος, πόσο μοναδικός, όχι για τον ίδιο, για να υπάρχουν και οι υπόλοιποι κλάδοι. Και όλα αυτά γιατί έχει ένα τεράστιο, ακούτε, στοιχείο πολλαπλασιαστεί, το multiplier effect, που είναι μοναδικό. Και το βλέπετε εδώ από κάποιους υπολογισμούς που κάναμε για την Ελλάδα, ανάλογα με τον κλάδο και ανάλογα με το τι κάνεις, παραδείγματος χάρη στον καπνό, ένας που εργαζόταν στον καπνό, άλλοι τρεις εργάζονται εκτός καπνού εξαιτίας από τον καπνό. Και κάποτε η Ελλάδα έχει μια προϊστορία, έφτασε σε κάποια στιγμή να πει δεν χρειάζεται καπνό, πήρε τις επιδοτήσεις όσες έπαιρνε, 14 βιομηχανίες υπήρχαν στη Βόρειο Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που μεταποιούσαν καπνό, 14 βιομηχανίες κλείσανε, δουλεύανε 10.000 άνθρωποι, 10.000 άνθρωποι, ο Υπουργός Γεωργίας είπε μια χαρά πήραμε τα λεφτά από την ΚΑΠ, οι 10.000 άνθρωποι γίνανε 500 άνθρωποι σήμερα και τώρα δίνουμε επιδότηση για να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο για να δουλεύουν 50 άνθρωποι. Αυτό έγινε γιατί δεν αντιληφθήκαμε την σύνδεση που υπάρχει. Την σύνδεση μεταξύ των υπόλοιπων κλάδων. Και είχαμε όλες αυτές, το multiplier effect που λένε. Εδώ σας έχω ένα πίνακα όταν φτάνουμε σε τοπικό επίπεδο που βλέπετε όλη αυτή η σύνδεση τι μπορεί να φέρει στην τοπική οικονομία. Δεν θέλω να διαβάζω τις διαφάνειες, αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά τα ωφέλη επεκτείνονται πέρα από την ίδια την παραγωγή, από την ίδια τη γεωργική παραγωγή ή τη μεταποιητική παραγωγή.
ανακαινίζεται σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, σε τρίτο βαθμό ολόκληρη τοπική οικονομία με τεράστια σημασία. Νομίζω στα σεμινάρια που θα κάνετε θα αναφερθείτε περισσότερο. Καλά τα λέμε, εντάξει. Η Γεωργία είναι σημαντική, είναι κλάδος, είναι αυτό, αλλά έχουμε ένα πείραμα. Εμείς στην οικονομία δεν μπορούμε να κάνουμε πείραμα. Τυχαίνει να έχω σπουδές και γεωπόνο και οικονομολόγο και να ξέρω πάντα οι συνάδελφοι γεωπόνοι, μα πώς βγάζει συμπεράσματα χωρίς να κάνουμε πείραμα. Δυστυχώς, εμείς στην οικονομία δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους ανθρώπους, να τους βάλουμε σε ένα θερμοκήπιο όπως βάζουμε στα γεωπονικά και να πούμε τώρα ανεβάζουμε τον πληθωρισμό, κάνουμε οικονομική κρίση και βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται. Αλλά τι κάνουμε, συνήθως παίρνουμε και οι στάδες, άλλες περιπτώσεις για να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω πόσο είναι τα συμπεράσματά μας σίγουρα, μπορεί κάποιος να έχει τα επιχείρηματά του, αλλά παίρνω και ένα παράδειγμα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, ήταν το 2009, ξεκίνησε μια κρίση, νόμιζε ήταν απ' έξω. Νομίζω στο φάκελο σας έχω δώσει, είχα γράψει ένα άρθρο σε ένα αμερικάνικο περιοδικό τότε για την Αμερική. Η κρίση όταν ξεκίνησε, ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν επλήγει, πρέπει να το έστειλα μαζί την κυρία Τσακερίδου, το είχαμε γράψει και πρέπει να το έχετε πάρει μέσα στο αρχείο σας, και λέγαμε τότε ότι ο κλάδος των τροφίμων δεν υπέστη τουλάχιστον τις ελάχιστες ζημιές σε σχέση με τον άλλο κλάδο. Άρα λοιπόν ο κλάδος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δουλέψει σε περίπτωση κρίσης σαν σταθεροποιητής, stabilizer. Economist να σε κάνει to stabilize the economy, να σταθεροποιήσει την οικονομία. Ήρθε η ώρα που ήρθε και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα περνάει τώρα αρκετά χρόνια κρίσης, οικονομικής κρίσης και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία τι δείχνουν, ότι η Γεωργία συνεχίζει η απασχόληση στη Γεωργία είναι η μόνη απασχόληση στους κλάδους που έχουμε συνεχώς, φτάσαμε να έχουμε 27% ανεργία και σε ορισμένους νομούς πιθανό να είναι 40%, επειδή κατάγομαι και από το βορρά και βλέπω τι γίνεται εκεί στους βόρειους νομούς, που όσες βιομηχανίες ήταν και αυτές που δουλεύανε μεταπήδησαν ή φύγανε ή πήγαν αλλού, τεράστια ανεργία. Ο μόνος κλάδος ο οποίος δείχνει ότι παρουσιάζει μία αυξητική τάση είναι ο κλάδος των τροφίμων και της γεωργίας. Και εδώ σας αναφέρω σύμφωνα στοιχεία με το Υπουργείο ποιοι έχουν πρόθεση να επιστρέψουν. Επίσης βλέπουμε ότι αρχίσανε να παράγονται κάποια προϊόντα τα οποία δεν ευνοεί το από την κοινή αγροτική πολιτική, αν και τώρα με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχονται σε ίση μοίρα. Αρχίσανε να παράγουν προϊόντα τα οποία έχουν προοπτικές για εξαγωγές, φρούτα, λαχανικά, αρωματικά φυτά, superfoods και ούτω καθεξής. Αν δούμε κάποια άλλα στοιχεία, βλέπουμε επίσης ότι έχουμε αύξηση στις εξαγωγές, βλέπουμε ότι έχουμε καλές επιτυχίες όσον αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, που αυτό δείχνει ότι ο μόνος κλάδος κάτω από την οικονομική κρίση ο οποίος δουλεύει κατά κάποιον τρόπο είναι αυτός ο κλάδος. Και αν δείτε από εδώ πάλι από κάποια στοιχεία, ο μόνος κλάδος από όλους τους κλάδους, όπως βλέπετε, textiles, clothing, όλοι οι κλάδοι έχουν αρνητικό όσον αφορά τις επενδύσεις. Ο μόνος κλάδος ο οποίος άρχισε να έχει θετικές επενδύσεις πάλι είναι ο κλάδος των τροφίμων και των γεωργικών επιχειρήσεων. Τώρα, ποιες θα είναι οι στρατηγικές, νομίζω στις επόμενες θεματικές συνότητες θα αναφερθείτε λεπτομεριακά. Επειδή έπιασα κάποια σημεία κλειδιά,
ένα σημείο το οποίο πάντα το τονίζω και το τόνιζα και στο Υπουργείο, και μάλιστα μην νομίζετε ότι είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήμουν σε μια επιτροπή για, food, για το Food Enterprise, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να το αντιληφθούμε, ότι όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα προϊόντος, μάλιστα δεν είναι προϊόντος, είναι ολόκληρης της αλυσίδας. Έφαψε να έχει ισχύ αυτό που ξέραμε παλιά, ένα προϊόν σκέτο μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Πρέπει να γίνει ανταγωνιστική ολόκληρη αλυσίδα. Επομένως, πρέπει να διαμορφώσουμε ολόκληρη την αλυσίδα. Ασφαλώς τεχνικά έχει πολλά προβλήματα σε επίπεδο διοίκησης. Νομίζω η νέα κοινή αγροτική πολιτική διαθέτει αρκετά κονδύλια για την ενίσχυση αυτής της αλυσίδας. Και η παραγωγή και οι μεταποιητές και οι καταναλωτές πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι μία και μία οντότητα. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο στη χώρα μας ή στη χώρα σας. Στο πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχα, η εντύπωση από ένα ερωτηματολόγιο που είχαμε ήταν ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ο ένας ο player που λένε με τον άλλον δεν θέλουν ο ένας τον άλλον, μισούνται. Και μάλιστα όλοι τους μεγάλους τους, τους τελευταίους τους χονδρέμπορους, διότι αυτοί παίρνουν τα μεγαλύτερα κέρδη, διότι έχουν μονοπωλιακή δύναμη. Αλλά εμείς τα τρόφιμα, η καλύτερη στρατηγική είναι να διαμορφώσουμε αυτή την αλυσίδα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω μια που άργησε και το πρόγραμμα, γιατί νομίζω έχω για τις στρατηγικές, αλλά θα σας τις πούνε στα επόμενα μαθήματα, στις επόμενες συνεδρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε. Ο κύριος Βολουδάκης, παρακαλώ. Ο δεύτερος εισηγητής είναι ο κύριος Δημήτριος Βολουδάκης, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για αυτή την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρίσταμαι σε τέτοια συνέδρια και να μιλώ για κάτι για το οποίο έχω μια ιδιαίτερη αγάπη, όπως είναι η γεωργία. Κατάγομαι και εγώ από την επαρχία, από την Κρήτη και από τα Χανιά πιο συγκεκριμένα. Προς το παρόν, στην παρούσα φάση, πράγματι εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έχω δει κάποια πράγματα εκεί πέρα και παράλληλα θα μιλήσω και ως γεωπόνος, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα προσπαθήσω να συνδυάσω αυτά τα δύο πράγματα και να προχωρήσουμε και να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Πριν την ΚΑΠ, σίγουρα υπήρχαν αγροτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μία λοιπόν από αυτές, έτσι όπως έκατσα και έψαξα και βρήκα, είναι ο συνεταιρισμός στα αμπελάκια της Λάρισσας, όπου ο δημιουργός του, ο Γιώργος Μαύρος Σβάρτς, το Σβάρτς είναι το επίθετο το οποίο του δώσανε οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί φίλοι του, ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του, ο οποίος πατέρας του ήταν έμπορος υφασμάτων. Έκατσε λοιπόν και είδε ότι στα αμπελάκια υπήρχε μια πολύ αρχαία παράδοση σε σχέση με τις βαφές των νημάτων. Στα Τέμπη, επομένως, στην Μελιβία, στην αρχαία πρωτεύουσα των Τεμπών, από τα ομερικά χρόνια υπήρχε ένα φυτό, το ριζάρι ή ερυθρόδανον, το οποίο το είχε ακουστά ο Σβάρτς, πήγε εκεί πέρα, φτιάξανε τις κοινότητες όπως σας είπα και στη συνέχεια τη συνεταιριστική ένωση,
η οποία στα χρόνια της ακμής της, το 1780 μέχρι το 1800, αριθμούσε περίπου 6.000 μέλη, 22 χωριά. Υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι το 1810 οι καταθέσεις του συνεταιρισμού στην Τράπεζα της Βιέννης ήταν 20 εκατομμύρια φράγκα. Ένα τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη. Βεβαίως ο συνεταιρισμός στη συνέχεια κατέρευσε και λόγω των έρηδων που υπήρξαν μεταξύ των μελών και από τη φορολογία που επέβαλε ο Αλή Πασάς και βεβαίως γιατί η τράπεζα, η αντίστοιχη Goldman Sachs της εποχής, η τράπεζα της Βιέννης κατέρευσε και παρέσυρε μαζί και 10 εκατομμύρια φράγκα. Πριν ξεκινήσουμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε παραδείγματα για την ΚΑΠ, θέλουμε να κάνουμε μια κτηνογραφία λίγο της ελληνικής γεωργίας. Βλέπετε το εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο. Η πράσινη γραμμή είναι οι εισαγωγές για τη δεκαετία από το 2000 έως το 2010, ενώ η κόκκινη γραμμή είναι οι εξαγωγές και η γκρι είναι το ισοζύγιο. Όσο πιο κοντά είναι στον άξονα 2000-2010, τόσο μηδενίζεται και το έλλειμμα του ισοζυγίου. Βλέπουμε επομένως ότι ενώ στο 2000 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν σχετικά μικρό, με την πάροδο του χρόνου και ιδίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η ψαλίδα αυτή άνοιξε και από το 2008 και μετά λόγω της οικονομικής κρίσης σιγά σιγά πάλι το εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο άρχισε να μικραίνει αυτή η διαφορά. Θέλω να σας παρουσιάσω τώρα ένα άλλο πίνακα για τη δεκαετία αυτή σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα. Πού είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα και πού είμαστε ολιματικοί. Το έλλειμμα του εμπορικού αγροτικού ισοζυγίου μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, δηλαδή για την δεκαετία 2000-2010, είναι 23 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια για την Ελλάδα. Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ελληματική στα κρέατα, 10 δισεκατομμύρια 289 εκατομμύρια, στα γαλακτοκομικά, στα δημητριακά, στις ζωοτροφές, στον καφέ, στο κακάο, φυσιολογικό είναι αυτό, στα ποτά, τέλος πάντων δεν θα τα αναφέρω όλα για να κερδίσουμε κάποιο χρόνο, και εκεί που είμαστε πλεονασματικοί, ποια είναι τα ψάρια, είναι ο καπνός, είναι τα λάδια, οι φυσικές υφαντικές ίνες, δηλαδή το βαμβάκι επί της ουσίας, τα φρούτα και τα λαχανικά. Λίγο πιο αναλυτικά είναι κάποια στοιχεία που βρήκα και προκαλούν έτσι κάποια εντύπωση. Η Ελλάδα, αυτή η χώρα, σε επίπεδο φυτικής παραγωγής, πού είμαστε ελληματικοί. Λοιπόν, είμαστε ελληματικοί σε φακές, δηλαδή δεν φτάνουν οι φακές που έχουμε. Είμαστε ελληματικοί σε ρεβίθια, στα φασόλια, σε αχλάδια, σε λεμόνια, σε πατάτες, στο κριθάρι, στο καλαμπόκι, στο μαλακό σιτάρι και σε προϊόντα ζωικής παραγωγής είμαστε ελληματικοί. Σε βόιο κρέας, σε ποσοστό περίπου 85%, λίγο παραπάνω από 85% είμαστε ελληματικοί, σε χοιρινό κρέας περίπου 65%, σε πουλερικά και σε αυγά, στο γάλα, στο αγελαδινό, σε μέλι, ακόμα και στο μέλι είμαστε ελληματικοί, και στη γραβιέρα. Όλα αυτά, αυτές οι δύο διαφάνειες, συνοψίζονται στο γεγονός, όπως βλέπετε κάτω στην πίτα αυτή, η πράσινη είναι οι εξαγωγές μας, η μπλε είναι οι εισαγωγές μας και το εμπορικό μας έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι 23 δισεκατομμύρια. Απλώς να το σκεφτείτε ότι οι περικοπές που γίνανε στον ΟΓΑ το τελευταίο διάστημα, αυτά από τα 30 ευρώ σε κάθε αγρότη, δεν ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε το μέγεθος του ποσού. Γιατί όμως ανέφερα αυτά τα προϊόντα. Διότι τον τελευταίο καιρό, μέσα στην αναζήτησή του ο κόσμος να δει τι θα καλλιεργήσει, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο κίνημα από νέους ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στην επαρχία, στη γη τους και να δουν τι θα καλλιεργήσουν, ακούω με ιδιαίτερη προσοχή διάφορους να εισηγούνται, να φέρουμε διάφορα φυτά που κυμαίνονται από τη Σιβηρία μέχρι την Νότια Αφρική στην Ελλάδα και να ξεκινήσουμε να τα καλλιεργούμε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι απόλυτα ενάντια σε αυτή την τοποθέτηση, αλλά βλέπουμε από τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat ότι υπάρχουν βασικές τροφές, βασικά φυτά που καλλιεργούσαμε για πολλές δεκαετίες και για αιώνες στην Ελλάδα, που ξέρουμε ότι ευδοκιμούν στη χώρα μας και τα οποία είμαστε ελληματικοί. Δεν χρειάζεται επομένως να φέρουμε βατόμουρα από τη Σιβηρία και τον Καναδά για να ξεκινήσουμε να καλλιεργούμε και να δούμε πώς θα πάνε. Μια χαρά μπορούμε να καλλιεργήσουμε φασόλια και ρεβίθια και φακές. Η ΚΑΠ τώρα σε αριθμούς. Η ΚΑΠ σε αριθμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοδεύει 53 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αυτό αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη υπάρχουν 14 εκατομμύρια αγρότες. Από το 2014 έως το 2020 προβλέπεται ότι σε αγροτικές ενισχύσεις θα δοθούν 371,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά χωρίζονται ως εξής. Στον πρώτο πυλώνα θα δοθούν 281,8 δισεκατομμύρια ευρώ και όταν λέμε πρώτος πυλώνας είναι αυτό που ονομάζουμε οι άμεσες ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις δηλαδή, τόσα κιλά λάδι, τόσα λεφτά. Και στον πυλώνα 2 που είναι μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, και κρατήστε το αυτό το νούμερο γιατί θα δείτε πώς γίνεται, πώς οι χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν μεταξύ του πυλώνα 1 και του πυλώνα 2, θα δοθούν 89,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική αγροτική παραγωγή αποτελεί το 2,7% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1981 έως το 2010 η Ελλάδα έλαβε 62 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις. Σήμερα το 12% του ελληνικού πληθυσμού είναι αγρότες. Για το επόμενο διάστημα προβλέπονται ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, οι καθαρές, αλλά μάλλον θα είναι λίγο παραπάνω γιατί από ό,τι φαίνεται θα είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μεταφερθούν κάποια χρήματα και από κάποιους άλλους τομείς. Κοιτάξτε τώρα πώς εκμεταλλεύονται οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς κατανέμουν αυτά τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πυλώνα 1 και στον πυλώνα 2. Η στήλη αριστερά δείχνει την κατανομή που κάνει η Ελλάδα. Το γαλάζιο ποσοστό, το 79%, είναι οι άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή, είναι τα χρήματα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής στους Έλληνες αγρότες σε σχέση είτε με τα κιλά που παράγουν του προϊόντος είτε με τα στρέμματα που καλλιεργούν. Το 15% των χρημάτων που παίρνει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κατευθύνει σε πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια πόσο τεράστια σημασία παίζει αυτή η κατανομή των χρημάτων. Δεν θα αναφερθώ στις υπόλοιπες στήλες. Κοιτάξτε όμως την στήλη τέρμα δεξιά που λέει ΕΕ12. Είναι η παλιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι οι παλιές μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πυρήνας δηλαδή. Η κατανομή, όταν λέω πυρήνας, εννοούμε η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Αυτές λοιπόν οι χώρες κατανέμουν αυτά τα χρήματα ως εξής. Το 55% και όχι το 15% πάει σε πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης και μόνο το 38% πάει στις άμεσες ενισχύσεις. Πόσα κιλά παράγεις, τόσα λεφτά, πόσα στρέμματα καλλιεργείς, τόσα χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο βεβαίως αυτές οι χώρες εξασφάλισαν οι δικοί τους οι αγρότες να μην είναι άμεσα εξαρτώμενοι από την αγροτική επιδότηση. Τώρα θα αναφέρω μερικές ιστορίες επιτυχίας μέσα σε όλο αυτό το μουντό περιβάλλον αγροτικής επιχειρηματικότητας. Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ΣΑΝΤΟ είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Σαντορίνης επί της ουσίας, η οποία ιδρύθηκε το 1947. Στην αριστερή φωτογραφία βλέπετε και τον πρόεδρό της, τον κύριο Δημόπουλο, Γεωπόνος. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1.100 ενεργά μέλη. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Παράγουν σταφύλια και από τα σταφύλια μετά το περίφημο σαντορινιό κρασί, φάβα, ντοματάκια. Έχουν δικά τους μίνι και σούπερ μάρκετ στο νησί,
πουλάνε τα προϊόντα τους μέσα από αυτά τα κέντρα διανομής και πλέον βεβαίως και από διάφορα δίκτυα εμπορικά που έχουν αναπτύξει σε όλο τον κόσμο μπορούν και προωθούν τα προϊόντα τους. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η αρχαιολογική ανασκαφή στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Γιατί το έβαλα στην παρουσίαση? Γιατί θα σας πω μια πραγματική ιστορία πώς οι κάτοικοι σε συνεργασία με επιστήμονες κατάφεραν και εκμεταλλεύτηκαν την ιστορία και την παράδοση και την έδεσαν με τη γεωργία. Μέσα λοιπόν στα αγγεία από την ανασκαφή βρήκανε κουκούτσια από φυτά. Τα κουκούτσια αυτά τα πήρε ένας καθηγητής μου από το Πανεπιστήμιο, ο κύριος Χαρουτουνιάν, και κάνανε ανάλυση στο DNA τους. Παράλληλα, αναλύσανε και το DNA από ντόπιες ποικιλίες σταφιών της Σαντορίνης. Αυτό που με λίγα λόγια κατάφεραν να βρούνε, ότι ιδίως θα σας μιλήσω για το ασύρτικο, λέει υπάρχει και για τον νυκτέρι, αλλά εγώ θα σας πω για το ασύρτικο γιατί το ξέρω πολύ καλά, τη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατάφεραν να αποδείξουν με επιστημονικά μέσα ότι στη Σαντορίνη πίνουν το ίδιο κρασί εδώ και 3.000 χρόνια. Είναι η ποικιλία ασύρτικο της Σαντορίνης, είναι η ίδια ποικιλία που καλλιεργείται στο νησί εδώ και 3.000 χρόνια. Ό,τι κρασί δηλαδή πίνουν οι σημερινοί Σαντορινοί, πίνανε και οι πρόγονοί τους πριν τόσες γενιές. Με το που κατάφεραν και το ταυτοποίησαν αυτό το πράγμα, ξεκίνησαν και έβγαζαν διάφορες ετικέτες ασύρτικο Σαντορίνης, και στη δεξιά, η δεξιά φιάλη είναι το ασύρτικο Σαντορίνης Grand Reserve, έτσι λέγεται, το οποίο είναι κατόπιν παραγγελίας, είναι φιάλη κατόπιν παραγγελίας, είναι το μοναδικό λευκό κρασί με ιδιότητες κόκκινου, αυτό που λέμε με τις πολυφενόλες που κάνουν καλό στην καρδιά, το κόκκινο κρασί κλπ. Είναι ένα λευκό κρασί που έχει ακριβώς ίδιες ιδιότητες. Το Grand Reserve ασύρτικο εξάγεται όλο και η τιμή πώλησης, όχι η τιμή που αγοράζει ο καταναλωτής στην κάβα ή στο εστιατόριο, αλλά η τιμή που πουλάει ο συνεταιρισμός, ξεκινάει από 20 ευρώ το μπουκάλι. Ο κύριος Χαρουντουνιάν μαζί με τον συνεταιρισμό προχωρούν και στην ταυτοποίηση και των υπολείπων προϊόντων με χαρακτηρισμούς POP, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, και PUGUE, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2007, το 2011 ολοκληρώθηκαν η φάβα και το ντοματάκι ο φάκελος. Θέλω να σας αναφέρω τώρα πώς και γιατί έχει τεράστια σημασία ο κάθε τόπος να μπορεί τα προϊόντα του να τα κάνει POP και PUGUE, έτσι ώστε ο καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να μπορεί να βλέπει την διαφορά που έχει η φάβα Σαντορίνης από τη φάβα που μας έρχεται από τον Καναδά. Δεν έχω τίποτα με τον Καναδά, αλλά πρέπει ο καθένας όταν αγοράζει ένα προϊόν να ξέρει από πού προέρχεται. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που θα σας αναφέρω είναι 2007-2011, είναι πολύ πρόσφατα. Αφού κατάφεραν και κάνανε αυτές τις πιστοποίησεις, POP και PUGUE, αύξησαν τα στρέμματα ντομάτας από 160 στρέμματα στα 350. Φάβα από 750 στα 1900. Το σταφύλι τους από 40 λεπτά το κιλό πλέον πωλείται 1 ευρώ το κιλό. Πολλοί νέοι 25 με 35 ετών γύρισαν στην αγροτική ανάπτυξη. Στη γεωργία, ο συνεταιρισμός επιμονή μου βάσεως διατηρεί 55 θέσεις εργασίας, που για ένα μικρό νησί όπως είναι η Σαντορίνη είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μάλιστα εποχιακά μπορεί να αυξήσει αυτόν τον αριθμό στους 75 με 80. Και τώρα φτιάχνουν καινούργια προϊόντα από σαντορινιά φυτά, όπως είναι ο ντοματοπολτός, η γιαστή ντομάτα και η κάπαρη. Ο Δήμος και οι επιχειρήσεις, και αυτό είναι και μια καλή ιδέα και για την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στον τόπο σας, προχώρησαν στη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας και το 2013 είναι για τη Σαντορίνη έτος γαστρονομίας. Δηλαδή οι τουρίστες που θα πάνε φέτος στη Σαντορίνη με κάποιον τρόπο θα τους δοθεί μια καλύτερη εικόνα των διατροφικών προϊόντων που έχει το νησί. Γιατί όμως λέω τοπικό συμφωνοποιότητας, κύριε Δήμαρχε?
Γιατί ήθελα να περάσω σε ένα άλλο παράδειγμα. Μια άλλη ιστορία επιτυχίας. Πριν μερικά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη αποφάσισε να φτιάξει το κριτικό σύμφωνο ποιότητας. Σιγά σιγά νέα παιδιά ξεκίνησαν να ασχολούνται και να καταγράφουν τα κριτικά αγροτικά προϊόντα και προσπαθούσαν να σκεφτούν τρόπους προώθησης. Τα εισηγούνταν στους τότε, στην τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στους δήμους και σιγά σιγά κάνανε εκθέσεις, βρίσκανε τρόπους προβολής, εκμεταλλευόντουσαν ευρωπαϊκά χρήματα